Καλησπέρα, φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα, η οποία είναι από κάτω και με κοιτάει, και εμένα την Αλμπίνα, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Για να αναφέρω την Λίζα, μου το πρότεινε μία κυρία που με παρακολουθεί, η κυρία Λίνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει, να λέτε και τη Λίζα. Λέω, συμφωνώ, δεν το είχα σκεφτεί. Οπότε, από εδώ και μπρος, αν δεν θα ξεχνάω, θα λέω και τη Λίζα φυσικά. Αυτά. Και τι σας έχω σήμερα? Σας έχω μουστοκούλουρα. Λοιπόν, μουστοκούλουρα, λοιπόν, η εποχή του. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε ωραία. Έχει αρκετά υλικά. Είναι πολύ εκρηκτική γεύση. Είναι μια ωραία συνταγή. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη, αλλά είναι αρκετά καλή συνταγή. Και πάμε να σας πω όλα τα υλικά. Φύγαμε. Θα χρειαστούμε, λοιπόν, για τα μουστοκούλουρά μας 5 φλιτζάνια των 250 αλεύρι που φουσκώνει, φαρίνα, μισό φλιτζάνι ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ένα φλιτζάνι μούστο. Αν δεν έχετε μούστο, αντί για μούστο θα βάλετε ίδια ποσότητα φρέσκο στημένο χυμό πορτοκάλι, ένα φλιτζάνι τσαγιού πετιμέζι, ένα φλιτζάνι τσαγιού ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο ή μισό-μισό όπως το έκανα εγώ, γύρω στα 50-60 γραμμάρια μαύρη σταφίδα, 2 κουταλές της σούπας κακάο, 2 κουταλές της σούπας κονιάκ, 1,5 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1/4 λίγο δηλαδή μία πρέζα μοσχοκάριδο, αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει μην το βάζετε, και η ίδια ποσότητα με μοσχοκάριδο γαρίφαλο, το οποίο μην κάνετε πολύ γαρίφαλο για να μην πικρίζει, και προαιρετικά σουσάμι. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε ένα μπολ ανάμιξης, βάζουμε μέσα τη ζάχαρη και βάζουμε μέσα το λάδι. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα. Ουσιαστικά θα βάλουμε στην αρχή όλα τα υγρά υλικά. Βάζουμε πετιμέζι. Ανακατεύω επίσης. Και βάζουμε μούστο. Είπα, αν δεν έχετε μούστο, θα βάλετε ίδια ποσότητα, δηλαδή ένα φλιτζάνι του τσαγιού, φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Και σε αυτό εδώ το σημείο βάζω και τη σόδα, και θα αρχίζει να αφρίζει τώρα. Βλέπετε πως αφρίζει. Βάζουμε κονιάκ. Μέσα στις σταφίδες, αν θα βάλετε τις σταφίδες, δεν θα τις βάλετε έτσι όπως είναι, θα βάλετε
λίγο αλεύρι από όλο το αλεύρι που έχουμε βάλει. Και τα βάζετε έτσι. Ανακατεύω. Βάζουμε και τα καρικεύματά μας. Κανέλα, μοσχοκάριδο και γαρίφαλο. Κανέλα και γαρίφαλο είναι απαραίτητο. Το μοσχοκάριδο, αν δεν σας αρέσει, μην το βάζετε. Εγώ βάζω γιατί εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, βάζουμε και κακάο. Κακάο μπορείτε να κοσκινήσετε και μέσα στο αλεύρι, μαζί με το αλεύρι να βάλετε, αλλά εγώ λέω να μην χάνουμε χρόνο. Όπως μου έγραψε εχθές μία κυρία κάτω από το βίντεο με μαντί, λέει, φίλοι μου, εγώ, λέει, θα αγοράσω, λέει, χωριάτικο φύλλο ή σφολιάτα, και θα φτιάξω έτσι, γιατί λέει, είπαμε να φάμε και όχι να λιώσουμε στην κουζίνα. Βεβαίως, όπως θέλετε. Ειδικά αν θα το φτιάξετε το συγκεκριμένο με σφολιάτα. Οπωσδήποτε θα φάτε καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, καμιά φορά ακούς κάτι μπουρδες, συγγνώμη που το λέω εγώ, okay, εντάξει, είπαμε. Και εγώ δεν είμαι από τις γυναίκες η οποία θέλω και γρήγορα, θέλω και οικονομικά και τέτοια, αλλά τέτοιες μπουρδες δεν λέω, δηλαδή, όχι σφολιάτα, συγγνώμη. Λοιπόν, και αρχίζουμε και προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι. Λοιπόν, θα πάρω τώρα και θα βάζω με ένα σέσουλο λίγο αλεύρι. Και θα το ανακατεύω. Και η άλλη μου είπε στο ίδιο βίντεο, μου λέει, βγάλτε το δαχτυλίδι, με πολλά θαυμαστικά, δεν της άρεσε το δαχτυλίδι μου. Ωχ, Παναγιά μου. Δεν απάντησα τίποτα, εννοείται, τώρα τι να της πω. Βγάλτε το δαχτυλίδι, σαν να με έχει υπηρέτρια στο σπίτι και ετοιμάζω φαγητό για μία δεξίωση και είδε η κυρά ότι η υπηρέτρια φοράει δαχτυλίδι. Εντάξει, να είμαστε λίγο έτσι, να έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον, έτσι. Είναι για να πούμε κάτι. Αυτό που σας έλεγα, λοιπόν, εδώ τώρα θα βάλω σπάτουλα, ότι αν δεν έχεις να πεις κάτι, μην τη χαλάς τη σιωπή, γιατί σίγουρα θα πεις κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με το γεγονός, τέλος πάντων.
Και τώρα εδώ θα βάλω το χέρι, εννοείται. Το ζυμάρι θα κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά μόλις θα βάλουμε όλο το αλεύρι, θα το αφήσουμε για 30 λεπτά να ηρεμήσει και όταν θα ηρεμήσει δεν θα κολλάει τόσο. Βάζω όλο το υπόλοιπο. Βγάζω λοιπόν και τη σπάτουλα. Και θα το ανακατέψω με το χέρι. Έχει ένα άρωμα απίστευτο ωραίο. Κολλάει, αλλά βλέπετε πως, δηλαδή, θα το αφήσουμε λίγο για 30 λεπτά. Θα αρχίζουμε να το πλάθουμε μετά, εντάξει, ωραιότατα. Και φυσικά πριν ξεκινήσουμε να πλάθουμε, θα ανάψουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς και θα το ψήσουμε στον αέρα. Οπότε βάζουμε να προθερμάνεται στους 170 βαθμούς. Και πάμε να ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα κουλουράκια μας. Λοιπόν, παίρνουμε μία μικρή ποσότητα, κάνουμε ένα μικρό μπαλάκι και κάνουμε τόσα λιγαράκια. Με αυτό το τρόπο. Και βάζουμε σαλαμαρίνα. Να μην κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα, γιατί αυτά θα φουσκώσουν. Και έτσι όπως βάζουμε, να υπάρχει μία απόσταση μεταξύ τους. Ωραία, τώρα εγώ θα κάνω τη λαμαρίνα, εντάξει, πώς πλάθουμε κουλουράκια, ξέρουμε όλες, τόσο έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια. Λοιπόν, και ανοίγω μετά, μόλις γεμίσω τη λαμαρίνα. Λοιπόν, το έχουμε ετοιμάσει και πάμε να το βάλουμε στο φούρνο, στον αέρα, για 15 λεπτά. Στους 170 βαθμούς. Ανάποδα σας είπα. Στους 170. Στον αέρα. Για 15 λεπτά. Έχει περάσει 1/4. Βγάζουμε τη λαμαρίνα. Και θα βάλουμε τώρα τη δεύτερη.
Λοιπόν, τη δεύτερη λαμαρίνα θα την κάνω στρογγυλά, κουλουράκια. Θα προσπαθούμε να κάνουμε ίδιο μέγεθος όλα για να ψηθούν ομοιόμορφα. Και θα τους βάλουμε και σουσάμι που τους ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό το σχέδιο το σουσάμι. Λοιπόν, θα τα στρώσω τώρα όλα και θα ανοίξω μετά. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τη λαμαρίνα και με τα στρογγυλά, θα βάλουμε λίγο σουσαμάκι. Θα κάνω μπόλικο για να πιάσει. Βάλαμε λοιπόν και το σουσαμάκι και πάμε να το ψήσουμε τώρα. Ένα τέταρτο. Δείτε πόσο λαχταριστά είναι, βλέπετε. Έχουν ψηθεί. Θα τα βάλουμε να κρυώσουν. Λοιπόν, πέρασαν άλλα 15 λεπτά και πάμε να βγάλουμε τη δεύτερη λαμαρίνα, η οποία είναι εξίσου αριστούργημα, καθώς είπα ότι αυτό το κανάλι βγάζει μόνο αριστούργηματα, και βάζω τρίτη λαμαρίνα, η οποία δεν ήταν όλη γεμάτη, ωστόσο με αυτές τις αναλογίες που σας λέω θα σας βγουν 65 τεμάχια, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, σας δείχνω και από κοντά. Εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι κουλουράκια με σουσάμι και τα σαλιγαράκια τα κάναμε χωρίς σουσάμι. Αυτό το style θέλει σουσάμι, το άλλο δεν θέλει. Οπότε, συνεχίζουμε. Κοντεύουμε να τελειώσουμε. Λοιπόν, άλλο ένα αριστούργημα τελειώσαμε. Ξέρετε ότι εμείς, σε αυτό εδώ το κανάλι, μόνο αριστούργηματα φτιάχνουμε. Και ας μου λένε διάφορα οι διάφορες, οι άκυρες, συγγνώμη που το λέω, αλλά, κυρίες μου, λάθος πόρτα χτυπάτε, ξέρουν αυτές. Μακάρι να βλέπουν. Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι όταν του ανθρώπου δείχνεις το δάσος, πρέπει να κοιτάει το δάσος, όχι το δάχτυλο που το δείχνεις. Λοιπόν, και αυτή είναι η νοοτροπία πολλών ανθρώπων και εμείς δεν το θέλουμε. Εδώ είμαστε όλες φίλες και περνάμε σούπερ και φτιάχνουμε μόνο αριστουργήματα. Λοιπόν, αυτό είναι το μουστοκούλουρο, τα μουστοκούλουρα, τα οποία είναι δύο ειδών, παρακαλώ. Τα σαλιγάρια είναι μαλακά μέσα, θα φάω εγώ ένα για κάμερα, έτσι, και τραγανά απ' έξω. Τα κουλούρια αυτά που βάλαμε σουσάμι είναι τραγανά. Και πριν να το δοκιμάσω, θα σας πω
τι γίνεται με αυτά τα κουλούρια. Λοιπόν, η συνταγή είναι ίδια. Έτσι, το είδατε. Είναι ίδια συνταγή ακριβώς, αλλά αυτά εδώ τα πρώτα βγήκανε μαλακά, ενώ τα δεύτερα βγήκαν τραγανά. Γιατί αυτό. Λοιπόν, η πρώτη δόση, όσο και να ζεσταίνουμε το φούρνο που σας είπα στους 170, να περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος κτλ. Και μετά το βάζουμε. Λοιπόν, έχουμε ένδειξη 170, βάζουμε μέσα, λέμε 15 λεπτά με αέρα. Το κάναμε όπως σας είπα και βγήκανε μαλακά. Η δεύτερη δόση όμως, μετά από ώρα που δούλευε ο φούρνος, όπως και 170 να σας δείχνει, οι λαμαρίνες είναι πάρα πολύ ζεστές γύρω-γύρω το μέταλλο, έτσι. Που σημαίνει ότι ο φούρνος είναι πιο ζεστός από 170. Αλλά αν θα το κατεβάσουμε, που δεν θα το κάνουμε αυτό, αν θα το κατεβάσουμε, αλλάζουν τα πάντα. Έτσι, δεν πρέπει να το κατεβάσουμε, απλά έχουμε υπόψη, κοιτάξτε. Αν στο πρώτο, στην πρώτη φουρνιά που λέμε, πρέπει να το έχουμε 15 λεπτά, στη δεύτερη φουρνιά με την ίδια θερμοκρασία ή βγάζουμε αέρα και το ψήνουμε στις αντιστάσεις και φτάνουμε στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε, αν θέλουμε και τη δεύτερη λαμαρίνα να είναι εξίσου μαλακιά. Διαφορετικά, εγώ ήθελα να κάνω ένα πείραμα, έτσι. Έβαλα στην πρώτη τα σαλιγάρια, μου βγήκανε μαλακά και έβαλα στη δεύτερη φουρνιά τα κουλουράκια που είναι με τρυπούλα και σουσάμι, το έβαλα στην ίδια θερμοκρασία και μου βγήκανε τραγανά. Αν θέλετε να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, θα το κάνετε έτσι όπως τα κάνω εγώ, λίγο μπερδεμένα δεν νομίζω, το εξηγώ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αν όμως θέλετε να κάνετε και τις 2-3 λαμαρίνες όσες θα σας βγουν, να βγουν ίδιες σαν τις πρώτες μαλακές, τότε στη δεύτερη φουρνιά θα κατεβάσετε, θα βγάλετε τον αέρα, αλλά θα αφήσετε τα 170, δεν θα τα ανεβάσετε όταν ανεβάζουμε 10 βαθμούς πάνω. Θα αφήσετε 170, αλλά χωρίς αέρα και θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Αν θέλετε τραγανά, θα κάνετε έτσι όπως σας το είπα. Λοιπόν, και πάμε να το δοκιμάσουμε, λοιπόν. Λοιπόν, και παίρνω ένα στην τύχη, είναι τα σαλιγάρια και το σπάω. Δείτε πώς είναι μέσα. Και είναι, κοιτάξτε, μαλακό. Βλέπετε πώς είναι. Λοιπόν, δοκιμάζω. Είναι γλυκό όσο πρέπει, δεν σε λιγώνει και δεν σε πληγώνει. Εντάξει. Λοιπόν, σούπερ για καφέ και πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τα τραγανά. Παίρνω στη τύχη, λοιπόν, και ακούτε, σπάσαμε, okay. Βλέπετε, είναι τραγανά, είναι για να το βουτάς στο καφέ ή στο τσάι και να το κάνεις βουτήματα. Εγώ το βουτάω στο στόμα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τι θα πω για τα δικά μου κουλούρια, ότι είναι τέλεια. Μα είναι τέλεια. Λοιπόν, φτιάξτε κορίτσια και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, είναι μία συνταγή η οποία σας είχα πει ότι αν δεν έχετε μούστο θα βάλετε ίδια ποσότητα πορτοκάλι φρεσκοστημένο, έτσι. Αν έχετε μούστο, φτιάξτε με μούστο και το πετιμέζι και θα καταλάβετε τη διαφορά. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα και εμένα την Αλμπίνα. Και σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κυρίες μου, κύριοι και αγαπητά παιδιά. Καλό μήνα, ο μήνας έχει
1η Οκτώβρη και ανοίγω τώρα, είμαι λίγο στρεσαρισμένη, ακόμα σοκαρισμένη. Ανοίγω την κάμερα, ήθελα να ηρεμήσω λίγο, αλλά άνοιξα αμέσως την κάμερα γιατί είδα τώρα, πριν ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε, ένα βίντεο, ζωντανή μετάδοση από αμάξι, ένα γνωστό πρόσωπο στην Ελλάδα για γνωστό θέμα, σεβαστό, ξέρω την οργή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και τα λοιπά που βγαίνουν, αλλά το βίντεο είναι τραβηγμένο μέσα στο αυτοκίνητο εν κίνηση. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Δηλαδή εδώ είναι ο οδηγός, μπροστά είναι το κινητό προφανώς, γιατί η κάμερα άλλη δεν μπορούσε να έχει, το κινητό, να μιλάει στο κινητό, να λέει την άποψη, η οποία συμφωνώ με την άποψη, αλλά δεν συμφωνώ ούτε με τον τρόπο, αλλά ούτε και ο χρόνος και ούτε το μέρος είναι το αυτοκίνητο για να κάνεις τέτοιες δηλώσεις, έτσι, εν κίνηση. Και γιατί αυτό. Πριν μισή ώρα, ακόμα δεν έχω ηρεμήσει, ήμουνα στο κομμωτήριο, είδατε, πήγα, έκοψα λίγο το μαλλί, αλλά δεν θα μιλήσουμε για τρίχες, γιατί αυτό δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Πήγα για να το φρεσκάρω λίγο, γιατί ήταν μετά το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, σταματάω εδώ. Γυρνώντας λοιπόν από το κομμωτήριο, στην οδό Δροσοπούλου, φτάνοντας στη λεωφόρο Γαλατσίου, στη διασταύρωση δηλαδή Γαλατσίου-Δροσοπούλου, υπάρχουν 1, 2, 3, 4 φανάρια. Τέσσερα φανάρια. Λοιπόν, τι να σας πω. Ανάβει το πράσινο, προσπαθώ να περάσω τη Γαλατσίου, να περάσω στην νησίδα και από την νησίδα υπάρχει άλλο ένα για να περάσω στην άλλη μεριά. Μισό λεπτό να βάλω λίγο το καλώδιο στη φρίζα, μην τελειώσει. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα αφού ανάβει το πράσινο, εγώ είμαι μπροστά, πίσω μου, δύο βήματα πίσω, μια άλλη κυρία. Και πάμε να περάσουμε και ξαφνικά βλέπουμε από την, έτσι όπως είναι η διασταύρωση, εγώ είμαι εδώ, σε αυτό εδώ το φανάρι. Λοιπόν, περνάει ένα αυτοκίνητο χωρίς να κόψει ούτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως πήγαινε με όλη την ταχύτητα, πάει να στρίψει από την Δροσοπούλου, να πάει να στρίψει στη Γαλατσίου. Εγώ είμαι εδώ, αυτή στρίβει έτσι. Σταμάτησε στο γόνατό μου. Έτσι. Και γιατί αυτό. Γιατί ήταν συνοδηγός μία φίλη πυρ με το τέτοιο ακουστικό σκουλαρίκι και πίσω να έχει και παιδί σε παιδικό κάθισμα. Πράσινο. Βαθύ πράσινο. Έτσι. Πες μου τώρα, εγώ, γιατί δεν θέλω να βγαίνω, γιατί δεν θέλω να μιλάω με τους ανθρώπους, γιατί σταματάω εγώ να λέω την άποψή μου, διότι δεν αλλάζει τίποτα. Ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν καθώς πρέπει, παίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το πόσο πολιτισμένη χώρα ήταν και τώρα δεν είναι πολιτισμένη κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και κάνουν αυτό που κάνουν. Και αυτό που σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή που έβλεπα στο βίντεο ήτανε, ήθελα να ηρεμήσω και να ανοίξω την κάμερα, ούτως ή άλλως είχα σκοπό εγώ να ανοίξω την κάμερα, γιατί θα σας πω παρένθεση. Κάποια στιγμή την ώρα που εγώ πέρασα το δρόμο και τα λοιπά και περπατούσα στην Πατσίον,
Λοιπόν, σκεπτόμενοι πώς είναι αυτά τα πράγματα, τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι όταν βγαίνουν από το σπίτι, γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν προσπαθούν να βελτιώσουν το εαυτό τους για να γίνει καλύτερο το αποτέλεσμα. Ξαφνικά ακούω, έρχεται μία κυρία, λοιπόν, με ένα καροτσάκι και μου λέει «Γεια σας». Εγώ στο τέτοιο μου, σε σύγχυσή μου, κοίταξα, δηλαδή φορούσα και γυαλιά και δεν βλέπω και καλά, πώς με κοίταξα, λέω, μάλλον με μπέρδεψε με κάποια και προχωράω. Και νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, ότι αφού περπάτησα 2-3 βήματα, άκουσα κυρία Αλμπίνα, έτσι. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτή η κυρία είναι η κυρία που με βλέπει και ήταν εντελώς τυχαία, με συνάντησε εκείνη την ώρα στο πεζοδρόμιο. Στο δρόμο, πεζοδρόμιο, τώρα είμαι λίγο συγχυσμένη, συγγνώμη, δεν θέλω να το περάσω αυτό, αλλά βλέπετε, αχελά μου, το κάνω. Αν με βλέπει, και αν ήταν μία από τις κυρίες οι οποίες με βλέπει και με βλέπει αυτή τη στιγμή, ζητάω συγγνώμη δημόσια, διότι πρώτο ήμουνα συγχυσμένη, εξακολουθώ να είμαι συγχυσμένη και σίγουρα εάν θα μου έλεγε εξ αρχής κυρία Αλμπίνα, θα τη ρώταγα που με ξέρετε, ας πούμε, έτσι, όπως συνέβη πολλές φορές. Λοιπόν, αλλά μου είπε «γεια σας» και εγώ κοίταξα και λέω «δεν ξέρω, μήπως η γυναίκα μπερδεύτηκε». Έπρεπε να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, αλλά σας λέω, ήμουνα πάρα πολύ συγχυσμένη, καταρχάς ήμουνα πάρα πολύ τρομαγμένη, έτσι, όταν σταματάει στο γόνατο το αυτοκίνητο και σχεδόν σε ακουμπάει, έτσι, και σε ακουμπάει, σταματάει με φρένο. Έτσι, όχι ότι με είδε, συγγνώμη, και έκοψε την ταχύτητα, σταμάτησε με φρένο, δηλαδή φρέναρε και έκανε λίγο κίνηση, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Τέλος πάντων, όποια κυρία ήταν αυτή, γιατί κατόπιν γιορτής εγώ σκέφτηκα μήπως είναι κάποια κυρία που με βλέπει και με είδε στον δρόμο και ήθελε να με χαιρετήσει. Λοιπόν, αν είναι έτσι, σας ζητάω συγγνώμη. Αν δεν είναι έτσι, θα προσπαθήσω να θυμηθώ μήπως την ξέρω κάποτε κυρία και δεν τη θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή. Ή αν όντως μου φώναξε, μου είπε κυρία Αλμπίνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, και αν είστε στη γειτονιά, λοιπόν, αν όντως συμβαίνει αυτό, ότι ήσασταν, με βλέπετε και κάπου στη γειτονιά, κάπου θα συναντηθούμε. Λοιπόν, ή αν θέλετε γράψτε μου να πάμε στο καφέ, για καφέ στο Μέτσο Μέτσο εκεί στη Γαλατσίου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω και γυρνάω λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνοντας από το σπίτι για κάποιο λόγο ξεχνάνε όλοι αυτοί που είναι καθώς πρεπισμό, αυτό το πολιτισμό, αυτή την αγάπη προς άνθρωπο, αλληλεγγύη, όλα αυτά ξεχνάνε στο σπίτι και βγαίνουν και γίνονται τελείως άλλοι άνθρωποι. Τελείως άλλοι άνθρωποι, σαν να βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν έχει σχέση με κάποιον που μίλες πριν 5 λεπτά. Συγγνώμη τώρα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, και αυτό εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Ή είσαι κυρία, κύριος ή δεν είσαι. Πώς θα γίνει, δηλαδή, επειδή, συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά πολλές φορές το έχω συναντήσει, δηλαδή πηγαίνουν στα δημόσια μέρη, στα μαγαζιά, οπουδήποτε, ας πούμε, ειδικά στα καφέ, στα εστιατόρια κτλ. Και πηγαίνουν, συγγνώμη, εξόποδο, πώς το λένε, στο μπάνιο, π.χ. και κάνουν ό,τι θέλουν. Στο σπίτι κάνουν έτσι, όχι κύριε, ό,τι κάνεις στο σπίτι πρέπει να είσαι υποχρεωμένος 2 φορές περισσότερο και 2 φορές με περισσότερη προσοχή να κάνεις έξω. Όχι να βγαίνεις γύφτος έξω και να μου παίζεις εδώ στην πώς το λένε, social media ότι είσαι δεν ξέρω τι κουλτουριάρης. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι οι κουλτουριάριδες, δεν είναι.
Θέλετε, προωθήστε το βίντεο, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Απολύτως. Ή είσαι κύριος ή δεν είσαι κύριος. Τελείωσε. Κατάλαβες. Να μου είναι με κινητό σκουλαρίκι, πυρ πυρ πυρ, μιλάει στο κινητό, μιλάει στη διπλανή και να έχει ένα παιδί 5-6 χρόνων πίσω στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή, πες μου, σε παρακαλώ, δηλαδή τόσο ήταν, τόσο αναγκαίο τώρα εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν είδα εγώ όταν σταματήσανε ότι ήταν κάτι επίγον να ζητήσουν συγγνώμη. Μου δείχνει πράσινο. Χαίστηκα, συγγνώμη. Εγώ πάντα κάνω μία ερώτηση σε όλους αυτούς που παίζουν και με τα μάγκες. Λέω εγώ, όσο και ψηλή να είμαι, όσο και κιλά να έχω, εάν θα πέσω πάνω σε ένα αμάξι, δεν θα σου κάνω ζημιά. Καμία ζημιά δεν θα σου κάνω. Ούτε παμπρίς θα σου σπάσω, ούτε πίσω, πώς το λένε, ούτε τις λαμαρίνες σου θα τις σπάσω, θα τις λιώσω, τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν θα κάνω, έτσι. Απλά θα, ξέρω εγώ, να μην... να έχω άδικο εγώ, να μην είμαι σωστή και τα λοιπά, πες δεν είδα, στο κόκκινο πέρασε και τα λοιπά. Λοιπόν, και να πέσω εγώ κατά λάθος πάνω σου, ζημιά ανθρώπινο σώμα προς τη λαμαρίνα δεν θα κάνει. Ενώ η λαμαρίνα κάνει, άρα ποιος πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Όλοι πρέπει να είμαστε, όλοι πρέπει να είμαστε, δεν λέω, έτσι, πολλές φορές φταίνε και οι πεζοί. Αλλά δεν είναι 50-50. Και μην νομίζετε ότι όσο πιο ακριβό είναι το αμάξι και όσο πιο, πώς το λένε, κοινωνικά είστε σε ψηλή θέση, έχετε και δικαίωμα να έχετε παραπάνω δικαιώματα από οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν έχετε. Όλοι ίσοι είμαστε. Όλοι. Όλοι. Αυτά είναι ψευδεστήσεις που βγαίνετε και λέτε εγώ είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου βγαίνει να πω τη λέξη αυτή. Λοιπόν... Ωχ, συγγνώμη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε και προσεκτικοί, εννοείται, αλλά να λέμε στους ανθρώπους αυτούς που δεν τηρούν βασικούς κανόνες της κοινωνίας, να τους τα λέμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Επειδή δεν τους λέμε, πληθαίνουν. Πληθαίνουν άνθρωποι που κλέβουν, πληθαίνουν άνθρωποι που ληστεύουν, πληθαίνουν άνθρωποι που μπορεί έτσι του ήρθε και να σου πει, ας πούμε, να στείλει όλη την οικογένεια στο αχείριστο. Επειδή δεν μιλάμε. Επειδή δεν μιλάμε. Όχι να μιλάμε, κύριε. Λοιπόν, τέλος πάντων, κορίτσια, καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, και κορίτσια, αγόρια, συγγνώμη, καλό μήνα να έχουμε και να προσέχουμε πάρα πολύ, αλλά να προσέχουν και αυτοί που οδηγούν, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα μπορούσα να μην είμαι στη θέση και να σας μιλάω, έτσι, να είμαι σε κανένα νοσοκομείο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έτσι. Στην καλύτερη, θα ήμουν στο κάτω. Πες ότι εγώ είμαι μία γυναίκα η οποία είναι λιγότερα πιο κομψή, να το πω έτσι, πιο μαζεμένη και τα λοιπά, και να έχει οστιοπόρωση. Και έπεσα εκείνη τη στιγμή, τελείωσε. Ξέρετε τι είναι οστιοπόρωση. Εγώ ευτυχώς που δεν έχω οστιοπενία, λόγω βάρος. Προφανώς ή κληρονομικότητα, δεν ξέρω, είμαι από τους τυχερούς μάλλον. Έτσι, αλλά πόσες γυναίκες υποφέρουν από αυτό το πράγμα που αν θα πέσουν διαλύονται και μετά είναι ή με πατερίτσα ή με, δεν ξέρω, με γύψο στην καλύτερη των περιπτώσεων, έτσι. Γιατί δεν προσέχουν. Γιατί παίρνουν τα δικαιώματα πάνω τους αυτά που δεν τους δίνουνε. Να θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πάνω από κάποιον. Όχι. Λοιπόν... Συγγνώμη κορίτσια, αλλά έπρεπε να ξεσπάσω, τέλος πάντων, να σας πω αυτό που συμβαίνει και μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Συγγνώμη, ούτε μικρόφωνο χρειάστηκα να βάλω γιατί μίλαγα με το διάφραγμα, οπότε θα με ακούσετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και πάλι, αν όντως ήταν μια κυρία που με βλέπει και δεν της απάντησα, ζητώ συγγνώμη, γράψτε μου αν με βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι ναι, ήμουνα εγώ ή αν δεν είναι, τότε δεν είναι. Λοιπόν, σας φιλώ, να μου είστε καλά, καλό μήνα, με προσοχή, με υγεία, με νιάξιμο για τους ανθρώπους μας, να μην σκεφτόμαστε μόνο εμάς, αν και έτσι μας κάνανε ότι αναγκαζόμαστε λόγω της
κατάστασης τέτοιες να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας. Όχι. Σκεφτόμαστε και τους άλλους. Έτσι. Σας φιλώ. Συγγνώμη. Και πάλι. Γεια σας.